Φέρα θα δοκιμάσω εγώ. Και λέγαμε ζωή-ζωή θα το παίξουμε. Πέθανε σίγουρα. Τσακωμή, ρε. Τσακωμή, χαλάσαμε, χαλάγανε φιλί. Ρε, εσύ είσαι πολύ καλό, ρε. Μήπως θα κάνεις εξάσκηση, νωρίτερα. Σε μάρια. Το σε κόμπλης, ρε φίλε. Βάλε, 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 βάλε. Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ ένα πολύ καλό φίλο, Κώστας επίσης, Ζαφυρίου, φίλος και συγγραφέας και όχι μόνο. Καλησπέρα. Κώστα, πες τίποτα, παιδί. Δεν την αμώ, δεν είμαι τόσο συνηθισμένο όσο είσαι εσύ. Λοιπόν. Να πω γεια σας και από μένα, Κώστα Ζαφυρίου. Εγώ δεν έχω κανάλι στο YouTube. Δίπλα στο Βασιλικό, πατήστε και κλάστα. Και λέγαμε εδώ και καιρό με τον Κώστα να κάνουμε ένα βίντεο. Γενικά παρήγγειλε κάποιο παιχνίδι και μου λέει θα σας να βάλω και για σένα. Από ποιο κατάστημα τα πήρες? Να το πούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά εσύ μας πληρώνουν. Από το Game Station το πήρα. Λοιπόν, βγάλανε προσφορές πρόσφατα και πήρε κάποια παιχνίδια και μου λέει: θες να βάλω και για σένα για το PlayStation. Στον ταξί κυκλοφορούν σκυλιά της απ' έξω. Μην αγχώνεις για τους οίκους. Και λέω: ναι. Οπότε αυτά θα ανοίξουμε σήμερα. Το λέγαμε να το κάνουμε εδώ και καιρό. Και θα κάνουμε κι άλλο ένα unboxing μαζί. Το οποίο το λέμε εδώ και καιρό να το κάνουμε και επιτέλους ήρθε η ώρα. Τεχνικά δεν είναι unboxing αυτό, είναι σακούλι. Unpackaging. Εντάξει, δεν είναι κουτί, αλλά ναι. Αυτή τη φορά ελπίζω να γράφει καλά και ο ήχος και η εικόνα, τα δοκιμάσαμε, είναι προς το παρόν όλα κομπλέ. Και θα είναι πολύ ωραίο βίντεο, πιστεύω. Λοιπόν, θες να τα ανοίξεις εσύ, εγώ έχω ανοίξει το σοπάκι. Εσύ είσαι έμπειρος, έχεις την εμπειρία, θέλω να το κάνεις χειρουργικά. Εγώ ξέρω τι πήρα εγώ. Δύο παιχνίδια τα ξέρω που τα πήρα, ένα για το 3DS, ήταν σε προσφορά στα 5 ευρώ και ένα για το PlayStation 4. Εσύ δεν ξέρω τι πήρε. Και εγώ, τι έχεις βάλει. Αλήθεια, ξέρω τι πειρά, το μεγάλο, το όγκος, ο κύριος όγκος του πακέτου, ξέρω τι είναι, αλλά το ένα παιχνίδι που έβαλα για εξτρά, έτσι για το χρώμα, δεν θυμάμαι τι είναι, έβαλα και κάτι ακόμα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχουν περάσει μέρες. Οπότε για μένα θα είναι έκπληξη unboxing, μόνο τα δικά μου ξέρω, οπότε πάμε να δούμε τι παιχνίδι είναι, μεγάλο πακέτο, έχει, πήρες και για άλλους ή μόνο για σαν και για μένα. Όχι, μόνο για εμάς. Συνήθως βάζω σε πακέτη φοραγγελία, ναι, αυτό. Έχει γίνει κάτι με τα ταχυδρομικά και τα έχουν ψηλοαυξήσει και γι' αυτό το λόγο σου φέρνει να κάνει μαζικές. Με τι ήρθε, με γενική. Με γενική, ναι. Κάτσε, μην το πούμε. Εντάξει, έφερα και τον Σουγιά μαζί παρέ γιατί λέω να το κάνουμε σωστά. Ω, το πρώτο είναι το δικό μου. Steel Driver. Steel Driver. Είναι ένα παιχνίδι 2DS κανονικά και το βγάλανε και στο 3DS. Μεταχειρισμένο πρέπει να είναι. Α, είναι foil, κοίτα, είναι. Ναι, κάνει τέτοιο, κάνει 3D φάση. Είναι υποβρυχιά και είναι μια βλακιούλα η οποία υπήρχε στο DS από το πιο φθηνά παιχνίδια και το βγάλανε 5 ευρώ προσφορά. Το ήθελα για το DS, αλλά λέω ευκαιρία να το πάρω για το DS που βγήκε. Όχι, θέλω να το παίξω. Είναι το πιο φθηνό παιχνίδι που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή για το 3DS. Αλλά ήθελα να το έχω. Για κάποιο λόγο μου έχει καλέσει από τότε από το DS φάση. Οπότε ναι, το ήθελα να το έχω. 5 ευρώ, 9 γράφει πάνω. Απόδειξη. Ναι, τα δικά μου είναι πάνω-πάνω όπως βλέπεις. Το επόμενο, και αυτό είναι σφραγισμένο. Το επόμενο που θέλω να παίξω εγώ είναι το Mass Effect Andromeda. Το πήρες, το έχεις πάρει. Το είχα πάρει και το είχα ακριβοπληρώσει κιόλας. Πώς το πήρες? Πρέπει να το πήρα 35-36. Αυτό είχε ψηλοφλωτσάρει όταν είχε βγει. Εντάξει, το έχουν στρώσει αρκετά από τότε μέχρι σήμερα. Το πατσάραρε μετά, έτσι δεν είναι, δεν το αφήσει. Παίζει το Mass Effect να το έχω αγοράσει 10 φορές μέχρι τώρα. Το έχω αγοράσει. Το Trilogy. Έχω αγοράσει το Trilogy, το πήρα για μένα, το πήρα για τον αδερφό μου. Είχα παίξει πρώτη φορά εγώ το 2 του 2009 όταν είχε βγει το Mass Effect 2. Από τα αγαπημένα παιχνίδια. Παιχνιδάρα, εντάξει, από τα καλύτερα γκέιμ. Και πώς ταιριάζει η φάση, το παίζαμε το Fallout το 3 και τώρα αυτόν τον καιρό παίζω το Fallout το 4 και πήρα και το Andromeda. Το Fallout το 3 είχε βγει την προηγούμενη χρονιά, το 8, και το είχε βγει κάνε καπάκι. Παιδιά, είμαι late, πώς το λένε, late comer στο Mass Effect. Και στο PlayStation, αλλά και εγώ μια από τα ίδια. Τυπικά πρώτα πήρε PlayStation ο Κώστας και μετά εγώ. Θα παιχτεί, πρέπει να παιχτεί, είμαι fan του Fallout. Παίζω Fallout αυτές τις μέρες, οπότε καταλαβαίνεις. Και έχει κατακλείσει το Fallout. Λοιπόν. Το Andromeda είναι πάντως είναι ωραίο παιχνιδάκι. Κάτσε να το δω. Πρέπει να είναι ωραίο παιχνιδάκι μετά από τις διορθώσεις που του κάνανε. Γιατί στην αρχή είχε βγει υψηλό. Ναι, είχε πολλά γλυτσάκια, αλλά είναι άρτιο παιχνίδι και η τιμή του είναι αρκετά καλή. Το επόμενο το έβλεπα, ήθελα να το πάρω. Λοιπόν, αλλά λέω πόσα να πάρω. Αυτό το πήρα εγώ, παιδιά. Prey. Survival Horror FPS. Καινούργιο παιχνίδι, αλλά για κάποιο λόγο είχε πολύ ωραίο launch. Μετά κάπου η τιμή του έπεσε. Είναι αυτά τα παιχνίδια
τον οποίο την έπεσε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, και δεν είναι ότι ήταν κακό 14,90, παιχνίδι. 14,90 είχε, πόσο το είχε, ναι, κάπου, κάπου 15 ευρώ. Και δεν ήταν ότι ήταν κακό παιχνίδι και έπεσε λόγω μειωμένης ζήτησης ή κάτι τέτοιο. Όχι, είναι πολύ καλό παιχνίδι, απλά το στυλ του είναι λίγο ιδιαίτερο και είχε και καλό hype. Τέλος πάντων. Είχε hype, καλές κριτικές πήρε, δεν ξέρω, μάλλον το υπερισχύει σε κάποιο άλλο το Wolfenstein. Δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά και το Wolfenstein είχε και αυτό αρνητικές κριτικές στο PlayStation, δεν ήταν τόσο καλό όσο τα προηγούμενα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι έπαιξε με αυτό, ήθελα να το παίξω γιατί μου αρέσει. Θέλω να το παίξω, θα το καβατζώσω μάλλον. Και θα στο καβατζώσω, είναι το μόνο σου. Πάμε τώρα στο τελευταίο πακέτο, το οποίο τελευταίο πακέτο, το main feature. Λοιπόν. Nintendo. Ποιο είναι αυτό, το Classic, το NES. Είναι το reissue του NES που βγήκε τώρα τον Ιούνιο. Παιδιά, όποιο δεν το ξέρει. Αυτό ήταν που οι scammers το είχαν ανεβάσει. Έχει ζελατίνες ασημένιες. Πρέπει να τις κόψουμε. Δεν βγαίνει. Θα τις κόψουμε, θα τις κόψουμε. Θα τις κόψουμε. Κάτσε να το δείξουμε για το κουτί του. Και τα είχε ένα χτυπηματάκι εδώ πέρα. Τώρα αυτό είναι λίγο. Δεν πειράζει. Ταχυδρομική. Εντάξει, είναι. Το ήθελα. Αλλά μόλις είχε βγει δεν πήγα να το πάρω και η τιμή το ανέβηκε στο Θεό. Και φαντάζομαι ότι κλαίνε με μαύρο δάκρυο τώρα όσο το πήρανε σε φάση. Ας πρόσεχαν, καλό είναι αυτό που έκανε η Nintendo. Είχα δει προχθές, καθόμουν να έβλεπα ένα βίντεο σχετικό, ποια είναι η διαφορά αυτής της έκδοσης, γιατί είναι καινούργια έκδοση, καινούργιο revision τυπικά. Είχε βγει το πρώτο, το μικρό και βγάλανε τώρα και αυτό. Αν είναι revised αυτή η έκδοση. Revised είναι σε φάση. Η μόνη διαφορά που είχα δει και θα το δούμε μέσα τι παίζει, αν είναι όντως ή όχι. Η μόνη μεγάλη διαφορά είναι, γιατί είχαν πει, στο προηγούμενο είχε micro ή mini USB από πίσω που συνδέεται, ώστε αυτό εκμεταλλευόταν πολύ για να το χακάρουν. Μπορείς να το σπάσεις να το βάλεις ROM μέσα, οπότε εκτός από τα 30 προεγκατεστημένα, μπορείς να το βάλεις 20 παιχνίδια θέσεις. Ναι, αυτό ήταν things στο YouTube, όλοι το κάνανε, ας πούμε. Και άξιζε γιατί είναι plug and play, το βάζεις, το κουμπώνεις και γι' αυτό κυρίως, το λέγαμε και τις προάλλες. Ένα ωραίο συλλογή σου μέσα σε ένα ωραίο. Ναι, εμείς μεγαλώσαμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί τυπικά Κώστας πιο πολύ από ότι εγώ. Τα έβλεπα από όλους και ζήλευα, ο Κώστας τουλάχιστον τα πρόλαβε και τα έπαιξε. Φανή ιστορία, παιδιά, το Nintendo, η Nintendo στην Ελλάδα ήρθε μετά την Nortec, δηλαδή η εταιρεία που το έφερε. Στη δεκαετία του 80 δεν έπαιζε το NES στην Ελλάδα, παίζανε κυρίως οι κονσόλες της Sega ήταν πολύ πιο δημοφιλείς. Το NES το είχαν λίγοι γενικά. Και που λες η διαφορά που έλεγαν ότι το προηγούμενο το revision το μικρό είχε USB και ανησυχούσαν μήπως σε αυτό έβαλαν άλλοι, γιατί φορτίζει από USB, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να το πατσάρεις, να το χακάρεις. Εάν έβγαζαν το USB φόρτιζες και έβαζαν κανονικό βίσμα, δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό τόσο εύκολα. Αλλά τελικά δεν άλλαξε τίποτα παρά μόνο φορτιστής. Και πάμε. Πες μου ότι τον έχω μέσα το φορτιστή. Ναι, έχει φορτιστή. Είπαμε να μην το κάνουμε ξεμπόξινγκ, να το κάνουμε unboxing. Δεν εσύ δεν θα ανοίγει. Είναι σκληρό. Μην τα λες αυτά, δεν λέω. Δεν στο χάλασα πολύ, ελάχιστο. Εντάξει, μου το ψηλό χάλασες λίγο. Εντάξει. Αλλά δεν πέρασε, ήταν χαλασμένο έτσι. Είναι. Εν τω μεταξύ αυτό ήταν το γατί από την κάμερα. Εν τω μεταξύ αυτό, άμα το έκανα σε επιτραπέζιο, τώρα θα με είχε κρεμάσει από το ταβάνι ο Κώστας. Εύκολα. Εγώ γενικά είμαι και κουτάκια επίσης. Μ' αρέσει να κάνω reboxing τα πράγματα. Δεν θέλω να χαλάνε τα κουτιά. Τώρα αυτό όμως φρόντισε η γενική ταχυδρομική μας το χάλασε. Εγώ ξέρεις τι είναι αστείο, ότι προτιμάω σε καινούργια πράγματα να έχουν ένα μικρό σημαδάκι. Γιατί μου φεύγει το άγχος ότι θα το χαλάσω εγώ. Δηλαδή, αν μου έρθει έστω με μια μικρή ατέλεια, γιατί τίποτα τυπικά δεν είναι τέλειο, μου φεύγει το άγχος ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να το χαλάσω. Οπότε είναι πιο άνετο. Έχει μέσα ένα. Τι είναι αυτό για το controller. Πώς να βάλεις για το controller του ένα χαρτί. Αν είσαι τελείως. Ωραίο είναι. Προτάρεις. Έχουμε operation manual, να σου δείξει πώς θα το συνδέσεις. Δύο καλώδια είναι. Όχι, δύο καλώδια είναι. Νομίζω ότι ακόμα για ένα πιτσιρίκι μπορεί να το κάνει αυτό. Το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο και στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά είναι εκτός τέτοιο, αυτό δεν το βγάζουμε. Οκ. Η εποχή ήταν manual, παιδιά. Ωραία. Ξέρεις κάτι. Manual. Δίνει έτσι μια. Δίνει αίσθηση στο συλλέκτη. Τυπικά ποιο άνθρωπο διάβασε ποτέ manual. Λέμε τώρα για τα manual, κλαίμε για τα παιχνίδια που δεν έχουν manual. Απλά είναι το τυπικό τη υπόθεση ότι απλά δίνει μια άλλη πιο όμορφη αίσθηση. Όχι ότι ποτέ κανένα άνοιξε το manual να το διαβάσει. Α μην κορυδευόμαστε. Λοιπόν. Αυτό γιατί έχουμε έναν επισκέπτη. Έχουμε μια επισκέπτρια. Αυτή εδώ είναι η Ψάκο. Γεια σου, Ψάκο. Λοιπόν, έχουμε και τι παρεμβολέ μα εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ θα έχει την τιμή να το ανοίξει εσύ, μια και είναι δικό σου. Λοιπόν, παιδιά, αυτές οι κονσολίτσες όπως και το SNES Classic, εγώ τρελαθεί όταν τις είχα δει. Είναι. Μιλάμε. Έχεις πάρει και το μικρό το. Είχα 64. Πάρει και το SNES. Το SNES. Αυτό δεύτερο. Δεν κοιτάξτε πόσο cute είναι. Είναι λες και έχει κάνει παιδάκι το NES και είναι ίδιο, ξέρω. Ένα controller. Ένα, ναι.
Το SNES τουλάχιστον το διορθώσανε, το κάνανε μεντ, αυτό είχε δύο controllers μέσα, εδώ πέρα έχει μπορείς ένα μόνο. Μπορείς να τα συνδέσεις, δεν μπορείς να τα συνδέσεις έτσι. Όχι, νομίζω δεν μπορείς να παίξεις με το SNES τα controllers στο NES. Και επίσης δεν είναι αυτό το νόημα, γιατί θες το retro feeling, θες και, αυτό το και controller. Και δεν είναι και USB φάση για να βάλεις άλλα. Όχι, είναι αυτό έχει... το proprietary που έχει. Τώρα εγώ ξέρεις τι θέλω να δω, το καλώδιο. Τα κουμπάκια είναι, είναι working, έτσι. Το πατάς και κάνει... Έχει αυτό το έχει πολύ το ικανοποιητικό κλικ. Και έχει και reset. Ρε εσύ, δεν αλλάξαν το καλώδιο. Έλεγα ότι σε αυτό τουλάχιστον ήταν πολύ βάζα... μικρό. Ρε, που... πρέπει να κάθεσαι μπροστά στο προηγούμενο. Κλαίγαν όλοι για το καλώδιο και καλά κάνανε γιατί ήταν πολύ μικρό. Αλλά και τώρα. Το εμάς, ρε, παρα... το βάζεις έτσι. Το βάζεις έτσι πόσο είναι αυτό, πρέπει να είναι πιο κάτω. Το μέτρο δεν είναι αυτό. Δεν είσαι με το USB, το βάζεις έτσι, το κρεμάς και παίζεις πάνω σου. Δεν χρειάζεται. Πάρεις extension. Αυτό είναι, αυτό είναι λιγότερο από το χειριστήριο έχει πολύ ωραία αίσθηση. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Τσιμπατό. Αυτό ναι, παιδιά, είναι η αίσθηση. Είναι βασικά ακριβώς όπως ήταν και τότε. Το έχει καλώδιο, ρε φίλε, γιατί τόσο μικρό. Είδες όμως πως βγαίνει η πάψα ρομπότ. Έχουμε για το ρεύμα του, είναι micro, δεν είναι mini, νομίζω το άλλαξαν αυτό. Και το HDMI καλώδιο, εντάξει αυτό καλώδιο είναι. Ναι, είναι micro, δεν είναι mini πια. Και το HDMI καλώδιο, εντάξει, πάντα είναι καλό να βρίσκονται. Δεν έχει φορτιστεί μέσα. Όχι, δεν έχει φορτιστεί μέσα, γιατί αυτό παίρνει νομίζω και ρεύμα και από το κινητό. Από τη θύρα της τηλεόρασης που του δίνει 5V. Και δουλεύει κανονικά. Στις αμερικάνικες εκδόσεις και σε άλλες εκδόσεις είχε και το φορτιστή μέσα εδώ γιατί δεν έχει. Θα έπρεπε να τον έχει κανονικά. Δεν έχει, αλλά μπορείτε να έχει workaround αυτό. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε φορτιστή νομίζω από κινητό. Κάνει. Ναι, γίνεται. Δεν απλά έχει. Είναι για το γαμό της πόλης. Αυτό πληρώνεις που το πληρώνεις. Και τέλος πάντων από πίσω έχει micro USB για να το φορτίζεις. Τώρα δεν φαίνεται και γιατί είναι μακριά. Έχει το. Και το HDMI. Το HDMI του και μπροστά έχουμε το power και το. Τι λέει, δεν βλέπω κιόλας. Ένα βάλει. Power και ένα και reset. Και το select. Select reset. Reset. Reset είναι. Και έχει γέρασε. Και δύο θύρες. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο σε μικρό μήνυμα. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Τους ενισχυτές που είχαν τηλεοράσει παλιά, θυμάσαι που όταν έβαζε την κεραία είχε ένα μικρό γκρι ενισχυτή πίσω από την τηλεόραση. Ακριβώς το ίδιο στυλ. Α, φάση. Πώς ήταν ενισχυτή σήματος από την κεραία. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το μέγεθος, ναι. Και στο χρώμα. Και στο χρώμα, ναι. Αυτό το γκρι, το μίζερο, α πούμε. Το γκρι. Το θάνατο πλαστικό που δεν πέθανε ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μίζερο, αλλά θάνατο. Η Nintendo, γενικά τα παλιά πράγματα τα οποία βγαίνανε δεκαετία 80-90, φτιαχνόταν με άλλες προδιαγραφές. Δεν είχαν προγραμματισμένα τα χρηστιά. Τα πλαστικά του ήταν αθάνατα κυριολεκτικά. Και το σύστημα. Αν το καθαρίσεις λίγο τα ηλεκτρονικά τους και τα προσέξεις, κρατάνε για μια ζωή. Η συγκεκριμένη κονσόλα εδώ πέρα μοιάζει με βίντεο λίγο. Την κάνανε market με αυτόν τον τρόπο στην Αμερική για να μοιάζει λίγο περισσότερο με πράγματα που έπαιρνε ο κόσμος τότε για το home appliance. Ας πούμε, ξέρω, για με βίντεο ή με στερεοφωνικό, όπως είπες, ή με οτιδήποτε. Χάλαγε το πορτάκι εδώ μέσα. Αυτό έχει ένα ανοίγει. Σύστημα. Ναι, όχι, αυτό δεν ανοίγει. Δυστυχώς είναι μόνο κοσμητικό, διακοσμητικό. Το κανονικό άνοιγε και έμπαινε η κασέτα, α το πούμε έτσι. Οριζόντια ναι. Και την πίεζες κάτω για να. Και είχε πώς μπαίνουν οι RAM στο PC τώρα, κάπως έτσι. Ήταν τελείως αχλαμάρα αυτό το σύστημα γιατί αυτό το σύστημα μέσα χάλαγε. Ενώ θα μπορούσε να είναι top loader. Όπως τα. Όπως ήταν τα Super NES και τα πιο μετά. Και να ήταν μια χαρά να μην χάλαγαν ποτέ τα συστήματα αυτά. Ενώ όσοι έχουν ένα κανονικό αυθεντικό NES από εκείνη την εποχή. Υποφέρανε. Δεν μπορούσαν να φορτώσουν τις κασέτες από κάποιο σημείο. Μόνο έβλεπα. Εν τω μεταξύ, σήμερα βρήκα άσχετο. Βρήκα ένα φίλο ο οποίος παίζαμε Atari μαζί και μου λέει: βρήκα το Atari μου και είμαι τώρα σε φάση να το τσιμπήσω. Το Atari 2600. Ξέρεις, η πρώτη μου επαφή με παιχνίδια ήταν το Atari αυτού του παιδιού. Και κάποτε μου το πουλούσε 5.000 δραχμές και δεν είχα να τα αγοράσω. Γιατί ήταν πολλά λεφτά. 5.000 δραχμές ήταν 15 ευρώ σήμερα. Αλλά τότε είχαν αξία αυτά. Τότε τα λεφτά. Ήταν πιο πολλά. Ήταν μια περιουσία ήταν τότε. Ναι, 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 τότε ήταν πιο πολλά. Με 5.000 δεν λέγαμε είχε μεροκάμα, πώς το λένε, χατζηλίκι όλη τη βδομάδα. Και είναι το Atari αυτό το ξύλινο με το πλαστικό το μαύρο από πάνω. Ήταν το. Ήταν η ξύλινη εποχή ήτανε... του video gaming. 2500. Δεν θυμάμαι. 2600. Atari 2600. VCS, video card. Και θυμάμαι επειδή δεν έπαιζε το μαγκώναμε στον. Πατέτες μικρές. Το μαγκώναμε στο χερούλι του καναπέ έτσι γκραπ και παίζαμε για να κάνει μια επαφή. Δεν καταλάβαινα τότε. Αλλά ήταν πατέτα. Το μάγκωνε έτσι στον καναπέ και έπαιζε. Άμα δεν το μάγκωνε δεν έπαιζε. Και όλα αυτά για να παίξει παιχνίδια σε φάση που ήταν πιου πιου. Ήταν μια. Φίλε, είχε ένα αεροπλανάκι μέσα και πήγαινε που έπαιζε να. Ήταν αγαπημένο παιχνίδι. Και το box που είχε από πάνω. Δεν μου άρεσαν τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αεροπλανάκι. Είχε ένα αεροπλανάκι και εννοείται ότι όλα ήταν τετράγωνα έτσι. Δεν είχαν ανακαλυφθεί κύκλοι ακόμα. Ναι, ακόμα και όλε τι σφαίρε και όλα. Χρειαζόταν πάρα πολύ φαντασία. Βέβαια. Αναβίωση εποχών παλιών. Πάμε να το παίξουμε. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Τσίπα το. Κράτα το, εμείς τα λέμε μέσα.
Και τώρα θα δούμε πώς καθόμασταν, παιδιά. Ο Κώστας κάθεται στο πάτωμα. Τελικά, ξέρεις τι, είναι η φάση που το καλό δεν το βάζανε κοντά για να θυμάσαι πώς ήσουν ένα παιδί που δεν έφτανε και κατάσταση να βρει. Σου λέει, δίνουμε και το feeling του να παίζει έτσι κοντά στη τηλεόραση και να σου λέει, μάνα σου, με τα καλά στα μάτια σου, μετά. Τα τζιμπλί και εκεί με τα παλιοελεκτρονικά. Με τα μπαρμπαδέλια. Ωρε φίλε. Τελικά, όντως είναι κάτω χαλάκι και πάμε να δούμε. Ποια έχει. Έχει πάρα πολλά. Έχει Balloon Fight. Εντάξει, πολύ classic 2P game. Εντάξει, πόσο κακή επιλογή να μην έχουμε ένα δεύτερο χειριστήριο, ας πούμε. Τα πρώτα δύο παιχνίδια είναι 2-player. Δεν μπορούμε να παίξουμε διπλό τώρα. Δεν μπορούμε να παίξουμε διπλό. Το Bubble Bubble είναι τα αγαπημένα σου, ρε. Ναι, από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Εν τω μεταξύ έχει high score στο PlayStation. Κάθεται παίζει ο Κωστής Bubble Bubble. Castlevania είναι το δικό μου αγαπημένο. Castlevania. Νομίζω ότι με Castlevania θα ξεκινήσουμε. Ξεκίνα, το παίζαμε σε projector. Ρε φιλέ, βάλτε στο projector αυτό. Βάλτε στο projector, εν τω μεταξύ. Μ' αρέσει που έχει ξέρει και το film από πάνω. Δεν είσαι όμως τι όμορφο που γράφει η ανάλυση. Βασικά δεν χρειάζεται ούτε διόρθωση ούτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι pixel perfect. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο μαγικό κόσμο του Castlevania. Εντάξει, αυτά πολύ κλασικά παιχνίδια. 2D scrollers. Εδώ είσαι ο Σάιμον Μπελμόντ, ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Μπελμόντ, ναι, νομίζω. Αλλά δεν παίρνω και ορκό, γιατί τα έχω χάσει με τόσο. Αυτό το παιχνίδι, πω, δεν νιώθεις μια συγκίνηση τώρα. Αυτό το παιχνίδι, αυτό δεν παίζαμε μαζί σε φάση που τα έμπαινες μέσα, χτυπούσες τους, πώς λένε, αυτά με τα, τους πολυελαίους, τα σπέζεις όλα τα... Ναι, αυτό είναι. Είχαμε παίξει νομίζω το Super Castlevania 4 μαζί. Μια φορά, στο projector. Αυτό είναι το Castlevania το πρώτο. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που σε απορροφάνε τόσο πολύ που δεν μπορείς να μιλήσεις παίζοντας. Ναι, είναι φάση του και εγώ κάθομαι τώρα χαζεύω. Λοιπόν, κοιτάξει πάνω, έχει, βλέπεις αυτό το sprite, το σκυλάκι που περιμένει. Τι είναι, ξέρω. Α. Το οποίο, πάντα, κάθε φορά πρέπει να το παίξει κανείς το παιχνίδι αυτό για να καταλάβει πόσο smooth, ας πούμε, είναι. Εδώ μεταξύ βλέπεις τον Κώστα σαν τα μικρά παιδάκια τώρα. Παιδιά, σωρά έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια αυτό το παιχνίδι. Καλά, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ να το χαζεύω βασικά. Και αν θυμάμαι καλά, το πρώτο boss ήταν. Εδώ βγήκανε τα ζόμπια με τα μεταλλικά του. Ωραία, αυτό ο ήχος. Και ωραία μουσική το παιχνίδι, όλη η Castlevania σύγχυση και ωραία μουσική. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρεις ποιο μου άρεσε πιο πολύ από όλα, όσο και να φανεί περίεργο. Μου άρεσε το τελευταίο, το Lords of Shadow, που είναι σε 3D φυσικά. Σε ποια κονσόλα είναι. Στο PC το είχα παίξει, αλλά παίζει PlayStation, παίζει Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4. Εδώ, παράνετο Castlevania, που ανοίγεις και βρίσκεις χειρομέρια στον τοίχο μέσα. Όταν χρησιμοποιείς το Special Power, σου τρώει λίγες καρδούλες. Είναι το κάπως τα πυρομαχικά σου καρδιά, ας το πούμε. Συνήθως οι καρδίες είναι ζωή, αλλά εδώ πέρα είναι κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, αν έχεις δει το παιχνίδι, το έχει πάει σε 4:3 την ανάλυση, έτσι. Δεν έχει κάνει ένα άνοιγμα σε HD. Ναι, μεν 4:3 είναι, γιατί αν δεις, δεν το έχει απλώσει όλη την οθόνη. Υπάρχουν τα κενά στο πλάι. Δεν ξέρω. Αλλά δεν σε ενοχλεί αυτό, δηλαδή καθόλου. Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Άμα έχει μια μεγάλη οθόνη, είναι. Εγώ εντυπωσιάζομαι με το πόσο. Και δεν με ενοχλούν και τα πίξελ. Εγώ πίστευα ότι τα πίξελ θα ήταν ενοχλητικά σε HD, αλλά είναι ωραία. Και εγώ αυτό δεν νόμιζα. Νομίζω ότι έχει κάποιο softness, ίσως έχουν κάποιο mode. Το παίζει και μπορείς να το πειράξεις κιόλας αυτό. Να το πειράξεις, θα το ψάξω λίγο μετά τα φίλια. Να δω τον boss. Είναι αυτή η ευκαιρία μου. Παλιά που παίζαμε αυτό το παιχνίδι, λέγαμε, ωραία, αυτό ήταν όλο το παιχνίδι, το φτάσαμε. Πόσο το πήρες? Τι πρέπει ξανά να αρχίσει. Όχι, δεν πας στην αρχή, πας slightly πίσω, ας πούμε. Πας λίγο πίσω. Α, το δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, δεν πρέπει. Εμένα δεν μου δώσετε άλλη μια ευκαιρία. Παιδιά, ξαναζητάω συγγνώμη γιατί θα το δώσω, μου είναι και αργά, είναι περασμένη ώρα. Να πούμε ότι είναι βραδινό το βίντεο αυτό. Εδώ με το χαμόγελο στα χείλη ζωγραφίζω. Δεν μπορείς, χαμογελάς αγγλίδιος του. Φύγε! Ξέρεις τι μου θυμίζουν τα τσεκουράκια.
Εντάξει, τώρα είναι προσεκτικό. Θα γελάσει πάρα πολύ. Το τέτοιο μου θυμίζει πάρα πολύ. Πέθανε. Τέλο, θα το βγάλω με το τσεκουράτο. Μου θυμίζει πολύ το Wonder Boy που ήταν το αγαπημένο μου που πετούσε το τσεκουράκι, ρε φίλε. Το τσεκουράκι το πέτρινε. Ναι. Ήθελα να πάρω. Ένα παλαιολιθικό τσεκουράκι. Ναι. Λοιπόν, πέρασαμε το πρώτο level στο Castlevania. Νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε. Τώρα πώς βγαίνει από εδώ όμως. Πατάς κάποιο. Α, και μετά συνεχίζει το παιχνίδι και βλέπεις αυτό το χάρτη και λες Story Mode. Ξέρεις, είναι σε φάση. Α, έχει κι άλλο. Τεράστιο. Δεύτερο level. Πόση ώρα παίρνει να το τελειώσει όλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να τελειώσει και σε μια ώρα πιστεύω άμα. Μια ώρα, εντωμεταξύ εδώ λες. Μια ώρα παιχνίδι, τα λεφτά μας πίσω και τότε μια ώρα, ρε φίλε. Α, με reset πίσω. Α, και έχει και. Έχει save mode άμα θες, α πέντε. Κάποιο το βράδυ. Κάποιο το βράδυ δεν θα κοιμηθεί, μου φαίνεται. Έτσι νομίζω και εγώ. Να δούμε λίγο τα features της κονσολίτσας. Ναι, πήγαινε πάνω, κάτσε να το πει κοντά. Πόσο την πήρα, ναι. Ναι, πώς το αγόρασες. 60 ευρώ έκανε στο GameStation. Πολύ καλό. Λοιπόν, να δούμε το display, να δούμε τι options δίνει. Δίνει 4 τρίτα. Δίνει Pixel Perfect. Αχ, θέλω να δω πώς πάει με Pixel και Perfect. Και δίνει και το CRT αυτή την παλιά την. Δεν μ' αρέσει τόσο αυτό, όχι. Εμένα δεν με χαλάει αυτό. Πάμε Pixel Perfect να δούμε τι διαφορά έχει. Για βάλε Galaga. Galaga ήταν ένα vertical shooter. Ναι, βάλτο, πόρε φίλε. Αυτά τα vertical shooters είναι αγαπημένα μια ζωή. Το έχω το όλο ένα Stargate αυτό. Και μαζεύονται σε Space Invaders σχηματισμό. Αυτή είναι η φάση, αυτό είναι το παιχνίδι. Εννοείται δεν ξέρει το Space Invaders είναι εξωτικό και δεν είναι ο πλανάκι που νομίζαμε μικρή. Αυτό που πυροβολούσε στο Space Invaders είναι εξωτικό με τόξο. Αλήθεια! Ναι. Τώρα. Κάτσε τον Galaga, θα το παίξω από αυτέ τι φθηνέ μούφε κονσόλε που βγαίνανε στη δεκαετία του 90. Οι πιο παλιέ θα θυμούνται. Με το μοχλό τώρα. Τώρα να μπορεί να βάζει μοχλό πάνω. Αυτό είναι με για μοχλό. Το Galaga ήταν νομίζω big deal όταν είχε πρωτοβγεί στα arcade. Στα arcade γιατί ήταν. Γιατί θεωρούταν πολύ προ. Νομίζω ότι ήταν αυτό. Το Galaga πρέπει να ήταν, ή το Galaxian. Γιατί είχε χρώμα. Και κάπως έτσι καθόλου. Εντάξει, βάλαμε Pixel Perfect σε παιχνίδι που έχει 5 pixel έτσι. Ναι. Το μετράς το pixel. Ναι, άμα θες, σου λέει, άμα είσαι τελείως OCD και θα μετρήσεις, σου λέει είναι Pixel Perfect, θα ξέρεις πλέον. Όχι, για το Pixel. Εντάξει, είμαι τελείως. Φέρα, θα δοκιμάσω εγώ. Τώρα, Κωνσταντίνος Αλέξης. Τώρα δοκιμάζω εγώ. Πάμε, πώς πάμε πίσω. Οκ. Σειρά στο χαλάκι. Κάπως έτσι, κάναμε παιδιά αλλαγή. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα είναι σειρά μου, τώρα είναι σειρά μου. Σήκω, θα παίξω εγώ. Σήκω. Και λέγαμε ζωή θα το παίξουμε. Πέθανε, σήκω. Τσακωμή, ρε. Τσακωμή, χαλάσαμε, χαλάγανε φιλίε. Με 60 χρόνια εκείνα, παιδιά, τα πέτρινα δεν υπήρχε κόσμος που να έχει όλες τις κονσόλες όπως έχουμε τώρα. Και επίσης οι κονσόλες ήταν και πολλές. Δεν ήταν μόνο το PS4, το Xbox και το Switch. Και όποιος είχε κανένα Game Boy, καμιά φορητή, οτιδήποτε. Α, είσαι καλός. Είσαι καλός, ρε. Ρε, εσύ είσαι πολύ καλός, ρε. Μήπως να κάνεις εξάσκηση, νωρίτερα. Σε μάριασε. Ναι, θέλει, ξέρεις, είναι η φάση που ο Σταυρός είναι λίγο περίεργος, αλλά το έχουμε. Πόσο φαίνεται η αίσθηση του χειριστήριου, δεν είναι πολύ. Το πέρασα δεύτερο stage. Πάμε. Απλά μου φαίνεται πιο σκληρό. Άμα είχα το PlayStation τώρα το controller θα το είχα τερματίσει. Μαλακώνει μετά. Τις μύγες μου. Έλα ρε, φύγετε. Όχι. Έλα ρε. Αμάχα. Τίμια προσπάθεια όμως. Πες μου ότι έχω μια ζωή. Έλα, θα δούμε και μποσάκι. Α, έλα ρε. Έχω ζωή. Ρε, Θεέ μου. Έλα, ένα, ρε. Αυτό το ναρκωτικό και να ρίχνεις τώρα το 50 μέσα και... Έλα, καλό μου. Ο random. Αυτός είναι ο τελείως random στραφανταράκος εκεί μέσα. Α, ναι. Challenging ναι, stage. Ναι, πάμε. Όσα μπορείς είναι εδώ πέρα, φαντάζομαι. Με το άλλο κουμπί κάνει τίποτα. Όχι. Όχι. Να έχει καμία super bomb. Θα ήταν ωραία φάση να βάζαν super bomb στο Vita, έτσι. Ναι, θα μπορούσε να έχει και ένα άλλο. Τελικά, φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο, ναι. Γιατί σκρολάρει με ένα μυστήριο τρόπο και οι σφαίρες δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο θέλεις. Είναι σκληρά, δεξιά-αριστερά, ναι. Οι σφαίρες επίσης δεν φεύγουν τόσο γρήγορα όσο θα ήθελες. Πώς βλέπεις,
Πρέπει να έχεις λίγο timing, να τις βαράς τις σφαίρες με συγκεκριμένο timing για να πάνε την ώρα που πρέπει. Ναι. Με προοπτική, σε μάθανε στρατηγική. Ναι, ρε, αυτά τα παιχνίδια. Σε κάνανε τι για αυτά τα παιχνίδια. Πάντως το πέρασα πιο πολύ από σένα, ρε. Σειρά σου. Ναι, έφαγες. Πάντως αυτό είναι το mood του τέτοιου. Λοιπόν, αυτή είναι η τέτοια, πέρα μπλάκα. Σε αυτό το βιντεάκι θέλω να περάσουμε το mood, ρε, περισσότερο. Ωρε φίλε, ναι ρε. Το σε κόμπλεις, ρε φίλε. Βάλε. Λοιπόν, αυτό θεωρείται ένα από τα πιο... Ωχ, τι έχουμε εδώ πέρα. Κατακριθεί επιλογή νούμερο 3. Για, τι φάση. Ανακαλύψαμε κάτι. Τι έγινε εδώ πέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, παίζουμε την κρυφή επιλογή νούμερο 3. Ούτε το first player mode, ούτε το second player. Ήρθε, σου έκλειψε τη γυναίκα και πας. Ναι. Πώς λέγονταν, Ghost and Goblins, τον άνθρωπο που πετούσε το φτιάρι, αυτό δεν είναι, ναι. Ο υπότης που έχει. Ναι. Ναι. Θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα. Δύσκολα παιχνίδια στο NES. Ναι. Και γενικά ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι αυτό. Αυτή η έκδοση εντωμεταξύ του παιχνίδι δεν είναι τόσο καλή. Είναι λίγο μούφα. Αλλά εντάξει, είναι NES, έχει αυτό το charm, ξέρεις, το χαριτωμένο. Τα ζώδια βγαίνουν με τις πιτζάμες τους, εδώ. Αλλά είναι εντάξει, για τις δυνατότητες του συστήματος είναι αρκετά decent, ας πούμε. Σε αυτό σε χτυπάνε δύο φορές. Τη μία φορά χάνεις την πανοπλία σου και την άλλη το δέρμα σου. Τώρα από πού βγάζεις τα δώρα τα... Θεωρητικά τώρα κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς που κουβαλάνε αυτά τα κιούπια σου βγάζει και ένα δωράκι, κάποιο όπλο, ξέρω εγώ, κάποιο αυτή. Εδώ πέρα τώρα έχει, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει έναν κόκκινο διάολο. Εδώ κάπου. Να το σπάμε. Αυτός είναι χειρότερο, ε. Ναι! Εδώ μεταξύ λες μαυρίλα και πίσω έχει μια κορυφή, ένα βουναλάκι, αδερφέ. Ναι, αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να είναι το χειρότερο. Όχι. Και τα περνάς όλα και πέφτεις στη θάλασσα και πνίγεσαι. Γιατί. Θέλω να δω και νομίζω ότι κάτι κάναμε λάθος στην επιλογή, θα το ξαναδοκιμάσω. Να βάλουμε το first player. Έτσι από παιδιά για να δούμε κάποια διαφορά. Τι κάνανε τώρα μέσα στο νεκροταφείο, σαν την άραγε. Μην ξέρω, θα δούμε. Α, είναι σε φάση, έλα να πάμε μια βόλτα, μια τσάρκα. Πάμε πικνίκ στο νεκροταφείο να δούμε. Είναι ήμο, ρε φίλε, η πρόημο. Εντάξει, φέιλα την αρχή. Αυτό το όπλο που έχει στην αρχή υποτίθεται είναι ένα δώρι. Ένα, και το 50 εκατομμύρια δώρα τα είναι τόσο που βγάζει. Πώς λέγεται, lunch, λόγχη αυτή η μεγάλη lunch. Που είχαν στο... Ξέρεις, τις... Εν τω μεταξύ, άσχετο, φλασιά τώρα, λάντσε. Ήταν ο ρόλο Λάνσελοτ. Πολλές λόγχες μαζί, πολύ προ. Λάνσελο. Λάνσελοτ, ρε. Ναι, ήταν γαλλικό το Λάνσελοτ, δεν ήταν αγγλικό. Για το λιπότητε, λες. Ναι. Και ξέρεις, κάπως έτσι ξεκίνησε. Αυτό το όπλο είναι η φωτιά. Είναι το χειρότερο όπλο στην ιστορία των όπλων. Δεν θες να το πάρεις τώρα. Όχι! Και το πήρα αναγκαστικά. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή δεν μπορείς να πετάξεις παραπάνω από δύο και για να πετάξεις κι άλλο πρέπει να περιμένεις να σβήσει φωτιά. Έχει χειρότερο για τον καρκίνο, ας πούμε. Και το κακό είναι ότι όταν παίρνεις ένα όπλο σε αυτό το παιχνίδι και να πεθάνεις το κρατάς. Άντε τώρα να νικήσεις αυτό το... Α! Ω! Γλιτσάκι. Όχι. Σχεδόν. Το παιχνίδι έχει μία αίσθηση ότι οδηγάς κάποια σακαράκα, ας πούμε, όταν το παίζεις και ότι θα σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Ελπίζω να περάσω τώρα. Ναι! Το τσα... Εδώ είναι η φάση με τα φαντάσματα. Οι Templars, τι φάση. Κάτι φαντάσματα, random φαντάσματα του δάσους. Στο μεταξύ, η μανία τότε εκείνη που γίνει να βάζουν τα σαρκοφάγα φυτά παντού σε όλα τα παιχνίδια. Να το, αυτό το βλέπεις. Ναι. Το μαχαίρι. Ναι! Όχι! Αυτό είναι καλό.
Παιδιά, sorry, αλλά αυτά τα παιχνίδια μπορούσα να κάνω καρδιακό. Wow. Ρε, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Μουλάκα, θα τα πάω το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Προλαβαίνω. Κι Ντίκαρος Ice Climber, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο. Θα επεκταθούμε άλλη στιγμή. Νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα εκτενέστερο βίντεο να τα παίξουμε όλα. Ναι, πείτε μας, θα το κλείσουμε. Πείτε μας τα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε ένα μόνο σε αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Νομίζω ότι έχει ψωμί εδώ πέρα. Μπορεί να κάνουμε έχει ένα μόνο, πολύ ψωμί. Μέγα Man. Μέγα Man θα παίξουμε. Αχ, Μετρόιντ! Το ένα είναι. Μετρόιντ είναι ολόκληρη περιπέτεια. Πάμε στο Μέγα Man. Λοιπόν, Dr. Lightning created Mega Man. To stop the evil desires of Dr. Willy. Αυτό διαβάζεται με πάρα πολλούς τρόπους. However, after his defeat, Dr. Wily cheated 8 of his own robots to counter Mega Man. Αθήνες να μην έχουν άπειρες φορές. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τι ακριβώς είναι το Mega Man 2. Όσοι δεν το ξέρετε, σας εκτείνω. Και το παιδικό ήταν πολύ ωραίο το Mega Man. Μεταξύ σε φάση Astro Boy. Στην Ιαπωνία περνούσε πολύ. Ναι, full. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου, το Mega Man 2. Α, πάρουμε. Ποιον έπαιρνε, σε ένα Flashman για παίρνω στην αρχή. Εδώ πέρα προσπαθείς να νικήσεις 8 από αυτούς τους. Δεν μου λες. Ήταν και στα παιχνίδια, δεν το θυμάμαι καν που έπιανες κάποιον αντίπαλο και το παίρνες στο όπλο ή μόνο στο παιδικό. Και του παίρνες το όπλο. Ναι. Ναι, και εδώ, και εδώ. Του παίρνες το όπλο στο τέλος. Κάθε φορά που νικάς ένα boss, του παίρνες το όπλο. Θυμάσαι αυτό με τα ψαλίδια. Έχει full traction η πίστα. Αλλά είναι τόσο παιδιά smooth το, η αίσθηση του παιχνιδιού. Πεθαίνεις τόσο smooth. Πεθαίνεις τόσο smooth. Ναι. Ωχ, πάρ' το. Πώς φάνηκε αυτό, θα πρέπει να πάμε παλού. Από κάτω ίσως. Δεν κάνεις charge εδώ πέρα, δεν έχει charge στο shot. Και περνάς με πολύ πολύ προσοχή. Αυτές οι παλίτσες εδώ πέρα έχουν σου δίνουν ενέργεια. Μια ζωή. Να τους χαιρετήσουμε αν είναι και εμείς κασποπαίξουμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα. Γεια σας από μένα και το φίλο Κώστα, πες ένα γεια. Λοιπόν, γεια λογικά σκοπεύουμε να κάνουμε και άλλα επεισόδια και με επιτραπέζια. Γενικά ο Κώστας έχει τεράστια συλλογή με επιτραπέζια. Και ναι, λοιπόν. Και θα κάνουμε και άλλα επεισόδια λογικά στον καιρό. Εδώ και πόσο καιρό. Επίσης για βιβλία θέλω να πούμε και για το Last of Us ένα super episode κάποια στιγμή. Πόσο καιρό σε κυνηγάω για το Last of Us. Το συζητάμε καιρό. Ναι. Πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτά από εμάς, Κώστας και Κώστας. Να τους αφήσουμε με ένα καινούριο. Έχουμε λίγο χρόνο να τους αφήσουμε ένα τελευταίο από το NES. Ναι, θα το βάλω σε φάση outro, δηλαδή μουσική. Okay, οπότε... okay, okay. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να έχετε γεια μια μορφή. Γεια σας. Γεια σας.